Κύριο Δημήτρη Μάρκο, κύριος Μάρκου είναι αναπληρωτής συνήγορος του καταναλωτή. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον συνήγορο του καταναλωτή διότι διαβάσαμε μια είδηση ότι σε έλεγχο που έκανε η υπηρεσία διαπίστωσε, λέει, παραπλανητική διαφήμιση και παράβαση της νομοθεσίας σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται ως πανεπιστήμια σε έναν ικανοποιητικό αριθμό, σε 10 λέει από αυτά. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που εντόπισε ο συνήγορος του καταναλωτή και βεβαίως τι κάνει στις περιπτώσεις αυτές ο συνήγορος του καταναλωτή. Δηλαδή μπορεί να επιβάλλει και ποινές ή απλώς δημοσιοποιεί το ζήτημα ούτως ώστε, γιατί η αγορά είναι μεγάλη όπως καταλαβαίνετε τώρα, που θα βγουν και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα κύριε Μάρκου. Καλή σας μέρα κύριε Ψαλτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν, κάνατε έναν έλεγχο. Καταρχήν έχει ξαναγίνει έλεγχος από τον συνήγορο του καταναλωτή? Όχι, είναι η πρώτη φορά φέτος που γίνεται έλεγχος από τον συνήγορο του καταναλωτή. Εν ώψη της περίοδου εγγραφών τώρα που έχουμε. Ναι, ναι. Θα αρχίσουν να τρέχουν και διαφημίσεις πολλές στον χώρο αυτό. Έτσι ακριβώς. Θεωρούμε ότι ο τομέας αυτός είναι πολύ ευαίσθητος, ειδικά η παιδεία, και προκειμένου να προστατεύσουμε και τους νέους και τις οικογένειές τους από εντός εισαγωγικών περιπέτειες, αποφασίσαμε και μετά από κάποια στοιχεία που μας απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων, ναι, να ξεκινήσουμε μια έρευνα. Μάλιστα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή έγινε σε ιστοσελίδες και διαφημιστικές καταχωρήσεις εκπαιδευτηρίων, άτυπης μεταλλικιακής εκπαίδευσης, όπου εντοπίστηκαν 4 εκπαιδευτήρια να παραβιάζουν την νομοθεσία όσον αφορά την προβολή και την επωνυμία τους, δηλαδή αυτό χαρακτηρίζονταν ως πανεπιστήμια. Επίσης εντοπίστηκαν άλλα 5 εκπαιδευτήρια τα οποία διαφημίζουν ακαδημαϊκές συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού, σε επίπεδο παροχής προπτυχιακών ή ακόμη και μεταπτυχιακών σπουδών. Και επίσης εντοπίστηκε και ένα εκπαιδευτήριο το οποίο δεν δίνει πληροφορίες όσον αφορά με το καθεστώς επαγγελματικής αναγνώρισης. Δηλαδή, είχε μία διαφημιστική καταχώρηση την οποία έλεγε, και συγκεκριμένα θα σας πω την ειδικότητα για δικηγόρους, ότι εγγράφονται αυτόματα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Εμείς μετά από έρευνα και προτροπή μας προς το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο, ζητήσαμε να μας στείλει αποδεικτικά στοιχεία. Ό,τι μπορεί να γίνει. Αν πραγματικά έχει εγγραφεί κάποιος από αυτούς. Πράγμα που δεν μας έστειλε ποτέ. Έτσι. Και δεν προκύπτει από πουθενά με βάση τα στοιχεία της έρευνάς μας ότι μπορεί να εγγραφεί. Λοιπόν, έχοντας όλα αυτά υπόψη, θελήσαμε να βγάλουμε και τη λίστα των κέντρων μεταλλικιακής εκπαίδευσης, των πρώην κολεγίων δηλαδή όπως αποκαλούνται, ναι, να βγάλουμε την επίσημη λίστα αυτών που έχουν αδειοδοτηθεί και πρόκειται για 30. Επίσης υπάρχουν άλλα 9 τα οποία υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να αδειοδοτηθούν, αλλά δεν πήραν, την έλαβαν. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν υπέβαλαν καν αίτηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι που ρωτήσατε, μέχρι που φτάνουν οι αρμοδιότητες μας. Ναι, ουσιαστικά εσείς δημοσιοποιείτε κάποια στοιχεία και νομίζω κάνατε κάποιες συστάσεις. Ακριβώς, κάνουμε κάποιες συστάσεις. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Ναι. Το που κάνουμε όμως είναι αποστέλνουμε τα πορίσματα αυτά και στην λόγω περίπτωση τα πορίσματα αυτά εστάλησαν στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Υπουργό Παιδείας και Διαβίου Μάθησης και Θρησκευάτων προς επιβολή κυρώσεων και λοιπά. Προστήμων. Ναι. Και νομίζω ότι δημοσιοποίησατε και όλα τα στοιχεία αυτά από την άλλη μεριά. Ακριβώς. Έτσι, ούτως ώστε να μπορεί ο γονιός και ο υποψήφιος σπουδαστής να ξέρει τι του γίνεται. Να απευθυνθεί, ναι, στα αδειοδοτημένα τουλάχιστον κέντρα μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Ναι. Γιατί αλλιώς θα υποστεί μια ταλαιπωρία, θα χάσει χρόνο, θα χάσει χρήματα. Σωστό. Και δεν ξέρει και στο τέλος τι θα είναι αυτό το οποίο θα έχει, ας πούμε. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Ωραία. Κύριε Μάρκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμονή. Σας καλημερίζω. Να είστε καλά.